Να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που διαθέτετε σήμερα. Βρισκόμαστε λίγο πριν τη τελική ευθεία των εκλογών, την Κυριακή. Και μάλιστα, κύριε Πέρα, έχετε ένα δύσκολο έργο στα χέρια σας όλο αυτό το διάστημα. Την καθαριότητα, την καθημερινότητα, το πράσινο είναι πράγματα τα οποία ο Δημότης τα βλέπει, τα κρίνει. Έχει να πει πάντα το κάτι της παραπάνω, όσο καλά και να τα κάνετε. Και έτσι λοιπόν θεωρούσαμε ότι είναι καλό να μιλήσουμε μαζί σας για να δούμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Σας ευχαριστώ που βρεθήκατε σήμερα εδώ πέρα και μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια να μας ακούσει και στους συντοπίτες μας, στους δημότες μας, για την καθαριότητα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, καθαριότητα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, καθημερινότητα, και για να έχουμε πετύχουμε σε αυτό το έργο, δεν μπορεί να πετύχει μόνο από ένας άνθρωπος να εργαστεί. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία με τους υπαλλήλους του Δήμου, με τους δημότες και με τους παραθεριστές που έρχονται Σαββατοκύριακο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την πόλη μας και το Δήμο μας καθαρό. Εάν ο καθένας κοιτάει να καθαρίσει μόνο το δικό του σπίτι και δεν ενδιαφέρεται και το κοινό καλό, δεν μπορούμε να πετύχουμε. Όσες προσπάθειες να κάνουμε το τμήμα καθαριότητας, όσοι υπαλλήλους και να έχουμε, δεν θα μπορούμε ποτέ να πετύχουμε μια σωστή καθαρή πόλη. Γι' αυτό εγώ παρακαλώ πάντα τους συνδημότες μας, συντοπίτες μας να προσπαθήσουν όσο μπορούν περισσότερο μικρά πράγματα που μπορούμε να τα διορθώσουμε, να τα διορθώσουμε για να έχουμε μια πόλη όπως της αξίζει και ένα δήμος όπως το αξίζει, τουριστικό και με τέτοια brand name σε όλη την Ελλάδα. Το Λουτράκι είναι ένα διάσημο μέρος, όλοι ξέρουν το Λουτράκι και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό το γνωρίζουν γιατί τυχαίνει να πηγαίνουν συχνά στο εξωτερικό. Και το Λουτράκι το ξέρουν αρκετοί. Ελπίζω να σας ακουστούν τα λόγια μου, είναι παράκληση που να πω, να προσπαθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Η έλλειψη προσωπικού που υπάρχει αυτά τα τελευταία χρόνια από την ημέρα της κρίσης που ξεκίνησε στην Ελλάδα και με τα τάξη προσωπικού που φύγαν από τη Δήμο μας και πήγαν και σε άλλους Δήμους, αλλά και συνταξιοδοτήσεις και μερικούς θανάτους που είχαμε από υπαλλήλους. Γιατί το προσωπικό μπορεί να το μετρήσουμε στα δάκρυα ενός κυρίου. Κατά εποχές παίρνουμε υπαλλήλους έκτακτους για 8 μήνες. Παίρνουμε και 31 Δεκεμβρίου τους παίρνουμε συνήθως για 8 μήνες. Αλλά και αυτοί, ξέρεις, παίρνουν να κάνουν το έργο, να μάθουν τη εργασία, που δεν είναι και εύκολο να τη μάθουν αμέσως, και να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις άδειες του προσωπικού. Για το προσωπικό, όσο χρονικό διάστημα δεν έχουμε υπαλλήλους, δεν παίρνουν άδειες, δεν παίρνουν ρεπό και κάποια στιγμή. Δικαίωμα είναι εργασιακό, ναι. Να πάρουν την άδεια τους, να μπορούν να καθίσουν με τις οικογένειές τους, να πάνε ένα ταξίδι, να ξεκουραστούν. Οπότε δεν μπορούμε να τους αστερήσουμε, δεν έχει κανένα δικαίωμα αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσω, μήπως είναι μονόλογο που κάνω. Να σας ρωτήσω να το πάμε λίγο έτσι τότε, να καταλάβει ο Δημότης ότι αυτή τη στιγμή πόσοι απασχολούνται στην καθαριότητα, πόσα άτομα απασχολούνται στην καθαριότητα. Το μόνιμο προσωπικό να σκεφτείτε, εμείς βγάζουμε 6 απορρεματοφόρα την ημέρα. Μάλιστα. Και θέλουμε 12 συνοδούς. Έχουμε το μόνιμο προσωπικό είναι 10 συνοδοί. Οπότε και μόνοι αριθμοί. Οπότε και ένα. Δηλαδή ένα απορρεματοφόρο δεν θα πρέπει να βγει. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρουμε και βγαίνουν τα απορρεματοφόρα. Και έχουμε 3 ολοκαθαριστές στο Δήμο μας. 4. Που αυτοί πρέπει να κάνουν και ρεπό, πρέπει να καλύψουν και τις άδειες. Και ο Δήμος δεν είναι μόνο η πόλη του Λουτρακίου. Φυσικά δίνουμε τη μεγαλύτερη βάση στην πρωτεύουσά μας. Αλλά υπάρχει υπεραχώρα. Μια ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου μας. Είναι η Άγιο Θόδωρη που είναι ένας πρώην Δήμος και μεγάλος Δήμος, τα Ίστιμια, η περιοχή που ανοίγω και όχι μόνο αυτές. Υπάρχουν το σχήμα, φτάνουν μέχρι στο Αλέπο χώρο. Και εκεί έχουν ανάγκες και εκεί πληρωματικά τέλη. Πρέπει ο Δήμος να βρίσκεται παντού. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Πέρα. Τα 10 άτομα προσωπικό είναι για όλη αυτή την έκταση. Για όλη την έκταση, όχι. Στου Αγίου Θόδωρου, άλλοι. Είναι για όλη την έκταση, τα πληρωματικά είναι έξω που γίνουν σε όλο το Δήμο. Μάλιστα. Αυτά τα έξω με το 10 άτομα μόνο προσωπικό δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και δεν βλέπω στο μέλλον και πολύ άμεσα. Παρόλο που έχουν εγκριθεί κάποιες θέσεις από τα ΣΕΠ, 7 θέσεις από το ΣΕΠ, 2 οδηγοί και 5 καθαριστές, μέχρι στιγμής έχει έρθει ένας οδηγός, ο οποίος έχει έρθει από το Αίγιο, που έρχεται ο άνθρωπος κάθε μέρα, και μια καθαρίστρια που έχει έρθει από την Πάτρα. Και περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα εδώ και ένα χρόνο και περιπλέον να έχουν να έρθουν στο Δήμο μας. Να δούμε τι θα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά καθυστερούν. Πιστεύω μετά τις εκλογές να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Αλλά το θέμα καθαριότητας, το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Ακόμα και κοινωνικές εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος. Αθλητικές εκδηλώσεις έχουμε, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν. Άλλα άτομα, άλλο προσωπικό δεν υπάρχει σε άλλες υπηρεσίες. Οπότε
από το τμήμα Καθαριότητας θα πάνε να βοηθήσουν, από το τμήμα Οικοδόμων, οι Κυπουροί μας. Εκεί το μεγάλο πρόβλημα το Δήμο μας. Έχουμε ένα τεράστιο Δήμο που είναι πράσινο στο Δήμο μας. Θέλουμε να το διατηρήσουμε όμορφο και ωραίο με πολλά λουλούδια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 5 Κυπουρούς. 5 Κυπουρούς σε ένα τεράστιο Δήμο. Ευτυχώς φέτος διαμέσου ο ΑΕΔ μας έχει δώσει κάποιο προσωπικό και μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Έχουν κάνει αλλαγές. Εγώ τις βλέπω σε αλλαγές στην πόλη. Παρόλο που είχαμε τόσο καιρό δύσκολο με τις βροχές και πολλή χορτάρια και κόψουν χορτάρια, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τους κήπους μας. Αυτή τη στιγμή φύγαν όλοι τη μία ημέρα στην άλλη γιατί έχουν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που πρέπει να πάνε γιατί είναι πρόγραμμα ΟΕΔ. Οπότε τώρα έχουμε μείνει πάλι με 4-5 άτομα. Μάλιστα. Αυτός ο τεράστιος πράσινος Δήμος, όπως είπατε. Ακριβώς. Δεν έχει προσωπικό για να μπορέσει να διαχειριστεί. Θέλω να σκεφτείτε και πολλοί μας πόσο σκληρά εργάζονται. Γιατί είναι και το με Καθαριότητας και εκεί. Δεν είναι, το ξεχωρίζω εγώ από το άλλο τμήμα. Μέχρι και τα Στεφάνια, 28-25 Μαρτίου, τα φτιάχνουν μόνοι τους. Και γλιτώνουμε ένα τεράστιο ποσό κάθε χρόνο Δήμος. 25.000 ευρώ και περιπλέον γλιτώνουμε από αυτό. Κάνουμε μια εξοικονόμηση. Όπως κάνουμε εξοικονόμηση σε πολλά πράγματα μέσω της Καθαριότητας. Παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να πούμε τώρα, είπαμε τα δύσκολα, να πάμε λίγο και στα πιο εύκολα. Να πούμε, όλο αυτό το διάστημα είχατε κάποια πράγματα τα οποία σας βοήθησαν στο έργο. Απόκτηση κάποιων μηχανημάτων, γιατί το μηχάνημα δεν είναι ανθρώπινο δυναμικό να δυσκολεύεται, να παίρνει άδειες κλπ. Είχαμε κάτι τέτοιο. Ναι, θα σας απαντήσω. Από την αρχή ήταν και παλιό μου όνειρο και της Δημοτικής Αρχής κάποια στιγμή να κάνουμε υπογειοποίηση κάτω στο Δήμο μας, γιατί δεν μας αρέσουν κάτι στον δρόμο, είναι τουριστικός Δήμος. Ξεκινήσαμε, όπως ξέρετε, βάλαμε υπόγειους κάτω στο Πουτράκι. Βάλαμε σε ένα παρνηματοφόρο που είχαμε ένα γερανό, γιατί με γερανό παίρνει αυτούς τους υπόγειους κάτω. Και προχωράμε και σε νέα υπογειοποίηση. Μάλιστα αυτές τις μέρες θα βάλουμε 2 υπόγειους κάτω, συνοδό Ποσειδώνος ακόμα. Και άλλους 2 στην περιοχή του Αγίου Θόδωρα. Και εκτός από αυτό προχωρήσαμε, όπως είδα, το τελευταίο υπογράψαμε στο συμφωνητικό για 3 νέα πολυματοφόρα, που το κάθε πολυματοφόρο έχει δικό του πλυντήριο, οπότε μπορεί να πλένει ανεξάρτητα τους κάδους και ο ένας θα έχει και γερανό, οπότε θα είναι καλυμμένη και η περιοχή του Αγίου Θόδωρα για τους υπόγειους κάδους. Αυτό μας βοηθήσει πολύ στο πλυντήριο κάδων, γιατί όταν πλένουν τους κάδους πρέπει να βγει ένα συνεργείο ακόμα το πλυντήριο κάδων. Δηλαδή θέλουμε 6 πολυματοφόρα συν 1 από τα πλύνει 7, οπότε καταλαβαίνετε θέλουμε πλέον προσωπικό. Έτσι, θα μπορεί σε καθημερινή βάση να πλένουν 10-20-30 κάδια την ημέρα. Οπότε θα έχουμε μεγαλύτερη απόδοση στην καθαριότητα των κάδων. Και η εικόνα θα είναι διαφορετική, πιο καθαρή κλπ. Εκτός από τους κάδους, έχουμε προχωρήσει διαμέσου το πρόγραμμα Φιλόδημος να πάρουμε ένα αυτοκίνητο με μια αρπάγη που για τα αντικείμενα της πόλης έχουμε ήδη μία, αλλά χρειαζόμαστε και μια δεύτερη φυσικά γιατί πρέπει να καλύψουμε και τον Γεθόδωρα και άλλες περιοχές. Και προχωράμε σε αυτό το. Σε αυτή τη μελέτη και σύντομα έχουμε κάνει διαγωνισμό. Έχει εγκριθεί η Περαιτέρω Οικονομική Επιτροπή. Θα μας έρθει ένα ειδικό πλυντήριο που πλύνει τα πεζοδρόμια. Είναι ένα φανταστικό εργαλείο. Θα είναι σε τρέιλερ. Έχει 500 μπαρ πίεση. Έχω πάει το κωδί. Μας έχουν κάνει εξάρτηση, πρακτική. Το είδαμε πως λειτουργεί και ήταν, είναι εξαίσιο. Είναι φοβερό. Και θα μπορέσουμε να πλύνουμε τα πεζοδρόμια του Δήμου μας. Να φανούν τα χρώματα και να φύγουν και τσίχλες. Που τα τσίχλες είναι ένα πρόβλημα που παντού στην Ελλάδα το βλέπουμε και δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Μάλιστα. Σας βλέπω στη διάρκεια της κουβέντας ότι λόγω του αντικειμένου αυτού έχετε πιο πολύ επαφή με τον κόσμο και αντιμετωπίζετε τα προβλήματα. Αλλιώς θα μιλούσε ο Δήμαρχος για τα συγκεκριμένα θέματα, αλλιώς θα μιλούσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού για παράδειγμα και αλλιώς μιλάτε εσείς. Γιατί ουσιαστικά είστε πάνω στο πρόβλημα, πάνω στην πληγή, στην καθημερινότητα. Ο Δημότης ή οι Δημότες είναι αυτοί που θα πετάξει λάθος στα σκουπίδια, εσείς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα και φτάνουμε στο να πούμε έτσι, και την αντιπολίτευση, αν θέλετε, γιατί πιάνουν και το κομμάτι της αντιπολίτευσης στα σκουπίδια, με φωτογραφίες από εδώ και από εκεί που ουσιαστικά κάποιοι πριν από τον χύψη που θα έχει φωτογραφίσει στα σκουπίδια έχουν πετύχει στα σκουπίδια σε λάθος μέρος. Το εγώ γελάω όταν βλέπω τις δημοσίευσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πετάξει σκουπίδια, καθαρίσει και την άλλη μέρα είναι έτσι. Οι υπάλληλοι μου μερικοί μου λένε: αν δεν είμαστε εμείς ήδη που είχαμε πάρει, θα είχαμε ανησυχήσει ότι είχαμε περάσει από εκεί. Ειδικά για τα αντικείμενα που είναι μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο μας. Ο καθένας ανά πάσα στιγμή που βγαίνει αντικείμενα έξω στους κάδους, χωρίς να υπάρχει μια ενημέρωση. Άμα μας ενημερώνανε, και όπως γνωρίζετε, ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα, το Novoville, που μπορεί οποιοδήποτε διαμέσου αυτού του site να ενημερώσει
για τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει. Για πείτε, αυτό έχει ενδιαφέρον. Το Novovil μπορεί οποιοδήποτε να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του και ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίσει, καθαριότητα, λαγούβες, λάμπες καμένες, ενημερώνει το πρόβλημα, οπότε την άνοιγμα το πρωί η υπηρεσία ξέρει που πρέπει να πάει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και γίνεται άμεση. Αυτό έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα εδώ και 2 μήνες περίπου. Τα αποτελέσματα στην καθαριότητα είναι 100% επιτυχία μέχρι τώρα έχουμε και στα υπόλοιπα γύρω στο 80-90. Αυτό θα φέρει το δημότη, δεν θα χρειάζεται το δημότη να πάρει τηλέφωνο, ούτε τον αντιδήμαρχο, ούτε αν χρειάζεται να ξέρει κάποιον γνωστό. Δεν το θέλουμε αυτό. Του λύνει τα χέρια. Δεν το θέλουμε. Καθένα δημότη θα πάει κανονικά στην υπηρεσία, ξέρουν οι υπάλληλοι να το λύσουν το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται ο αντιδήμαρχο να πάρει προσωπικά ένα πρόβλημα να το λύσει. Να ρωτήσω όμω τώρα, ξέρετε, στο τυχαίο εδώ στο δικό μα το Δήμο, στο Δήμο Λιτρακή Παραγωγή, στα Γιάννη Θεοδόρου, έχουμε και πολλά άτομα τρίτη ηλικία. Αυτή τώρα για να μπουν στο κινητό, να χρησιμοποιήσουν τη φανομική είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει τρόπο να ενημερώσουν το Δήμο ότι ξέρει, εγώ έχω αυτά τα πράγματα που πρέπει να φύγουν από το χώρο μου και δικαιωματικά, α πούμε, να το δικαιούται να πάει το πρόβλημα του φόρου να πάρει. Υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση με το, ας πω, το νούμερο τηλεφώνου για του Δημού 2744-022-169. Οπότε εκεί πέρα μπορούν να πάρουν να ενημερώσουν για κάποιο θέμα που έχουν και να μπορεί να επέμβει η υπηρεσία, η αρμόδια υπηρεσία. Γίνονται και τα τηλέφωνα και προσπαθούμε άμεσα να τους απεξέλθουμε άμεσα. Στις απαιτήσεις. Γιατί είναι καλό να μας παίρνουν τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά δεν γίνεται συχνά. Δεν γίνεται συχνά, λυπάμαι πολύ, δεν γίνεται συχνά. Και να ξέρετε και ο Δήμος θέλουμε να παίρνουν τηλέφωνο γιατί όταν βγάζουν ηλεκτρικά σκεύη έξω, ο Δήμος έχει κάνει συνεργασία με εταιρεία. Με ανακύκλωση. Με ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και με μπαταρίες και με όλα και με λάμπες. Με όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά έχουμε υπογράψει διάφορες συμβάσεις με εταιρείες και μπορούμε να τα επεξέλθουμε. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να θέλουμε ενημέρωση. Η υπηρεσία λειτουργεί ανεξάρτητα της ανακύκλωσης από το Δήμο, δηλαδή η μπλε κάτι που έχουμε είναι ανεξάρτητη ή λειτουργούν παράλληλα με το Δήμο. Δηλαδή το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης είναι του Δήμου. Το απορριμματοφόρο, τα η μπλε κάτι και το απορριμματοφόρο είναι της ελληνικής εταιρείας ανακύκλωσης. Όταν ξεκίνησαν οι μπλε κάτι, η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωση έδωσε κάποια απορριμματοφόρα και κάποιους κάδους στους Δήμους. Και αυτά το άσχημα, αυτά τα απορριμματοφόρα τα έδωσε βάσει του απολογισμού που είχαν ο Δήμος σε κατοίκους. Και λυπάμαι γιατί το Λουτράκι παρόλο μια πόλη που καταφτάνουμε 100.000 κατοίκους, μας δικαιολογούν ένα απορριμματοφόρο και κάποιους κάδους. Ένα απορριμματοφόρο δεν προλαβαίνουμε στο Δήμο. Πάμε, είναι αδύνατο αυτό. Κάναμε προσπάθειες πολλές, παρόλο που συνήθως οι μπλε κάδοι πάνε κατά ένα κάδο ανά 75 κατοίκου, έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή και να μου κάνει ένα κάδο ανά 45 κατοίκου. Να μπορεί να είναι περισσότεροι. Προσπαθούμε να πάρουμε δεύτερο απορριμματοφόρο, με κάνει πολλές ενέργειες. Ελπίζω κάποια στιγμή η ελληνική εταιρεία ανακύκλωση να μας το παραχωρήσει, αλλά έχω κάνει και ενέργειες διαμέσου ΟΑΝ, που είναι το αρμόδιο όργανο, να μπορέσουμε να πάρουμε ένα δεύτερο απορριμματοφόρο. Να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Γιατί το απορριμματοφόρο είναι ένα και θα πάρει και κάποιες βλάβες. Θα πρέπει να πάει και η επισκευή. Τι θα κάνουμε τότε, και να ξέρετε, τα απορρίμματα, η ανακύκλωση του Δήμου μας πάει καλά. Έχουμε καλή ανακύκλωση. Οι άνθρωποι το βλέπω ότι συμμετέχουν και έχουν και καθαρή ανακύκλωση. Παρ' όλα αυτά, από τον νόμο, το 38% της ανακύκλωσης επιστρέφεται πίσω στους Δήμους. Και πρέπει κάπου να τον αποθήσουμε. Και όπως γνωρίζετε, στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Δήμος προσωπικά δεν του επιτρέπει να κάνει κάτι ξεχωριστό. Από ότι όλοι οι Δήμοι της Πελοπόννησου διαμέσου του φορέα του ΦΟΣΔΑ και περιμένουμε το πρόγραμμα να γίνουν τα καινούργια εργοστάσια που θα γίνουν σε 3 μέρη στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα και στους Μολάους, στη Σκάλα, συγγνώμη, στη Σκάλα, να προχωρήσει και τα απορρίμματα θα πρέπει να τα πηγαίνουμε εκεί. Γιατί αυτή τη στιγμή χαδάχουν Δεν πρέπει να λειτουργούν, αλλά δεν υπάρχει λύση, δεν μας έχουν δώσει άλλη λύση. Είναι ένα προσωρινό μέτρο αυτό εδώ. Και στο μέλλον, αφού θα γίνουν τα καινούργια εργοστάσια, ο Δήμος μας τα σκουπίδια θα πρέπει αναγκαστικά να τα παίρνει για τα πηγαίνει στο σημείο μεταφόρτωσης, που για μας είναι το σημείο είναι στο Σπαθοβούνι. Καταλαβαίνετε, κάθε μέρα φεύγει ένα απορριμματοφόρο από εδώ στο Σπαθοβούνι. Παρ' όλα αυτά, κάνανε ενέργειες και καταφέραμε να μας κάνουν ένα σημείο μεταφόρτωσης δωρεάν σε ένα σημείο στον Ιωθόδρα. Οπότε να μπορούμε να πηγαίνουμε να γίνει μεταφόρτωση μόνο για το Δήμο Λουτραγίου
τα απορρίμματα σε μπρες κοντένερ και από εκεί να φεύγουν να πηγαίνουν στα εργοστάσια για να γλιτώσουμε τα έξοδα της μετακίνησης αλλά και τον χρόνο. Γιατί άμα χρειάζεται να πας στο Σπαθοβούνι, θα κάνεις ένα δρομολόγιο την ημέρα. Τι θα κάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε να μαζεύουμε τα απορρίμματα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στο πράσινο, γιατί είναι δική σας αρμοδιότητα. Δεν θα συμπληρώσω όμως ένα μέτρο που θα συμπληρώσω για τους κόκκινους κάδους. Ναι, ναι. Με τα ρούχα, τα χρησιμοποιημένα ρούχα και τα παπούτσα και τις ζώνες. Πάει πολύ καλά. Πολύ καλά πάει στο Δήμο μας. Καταφέραμε και φέραμε τους κόκκινους κάδους σε Δήμο, παρόλο που είμαστε μικρός Δήμος και εταιρείες μεγάλες πάνε σε μεγάλους Δήμους. Παρ' όλα αυτά και παίρνουμε κάποια ωφέλη, κάποια έσοδα εκεί που τα παραγωγούμε στο κοινωνικό παντοπολείο με τρέφημα. Μάλιστα. Α, δηλαδή και η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τους κόκκινους κάδους ουσιαστικά δίνει κάποιο αντάλλαγμα στις ποσότητες των ρούχων και των άλλων αντικειμένων. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στο πράσινο σημείο. Ναι, πράγματι. Το πράσινο σημείο θα λύσει πολλά πρόβλημα στην πόλη και θα λύσει και τα χέρια μας. Το πράσινο σημείο είναι ένας χώρος που είναι το πρόγραμμα που πρέπει να γίνει τη διαχείριση των απορριμμάτων, που κάθε πολίτη θα μπορεί να πηγαίνει ό,τι αντικείμενα έχει από το σπίτι του στον χώρο εκείνο, να τα αναποθέτει σε διαφορετικούς κάδους και θα παίρνει και θα έχει και ένα αντίτιμο για την ανακύκλωση που θα κάνει. Μάλιστα. Αυτό το πράσινο σημείο ξεκινήσαμε τις διαδικασίες από το Μάρτιο του 2015. Καταφέραμε και πήραμε την αδειοδότηση τον Οκτώβριο του 2018. Ένα έργο μεγάλο, το περιμένουμε να το εντάξουμε για χρηματοδότηση γιατί είναι γύρω σε 700.000 ευρώ. Mm-hmm. Θα είναι ένα ωραίο πράσινο σημείο, αλλά πράσινο στην κυριολεξία πράσινο. Θα είναι σε κύκλο, μια πλατεία κυκλική, θα μπαίνουν μέσα τα οχήματα. Οι πολίτες θα αφήνουν τα αντικείμενά τους και στο τέλος στην εξόδου θα παίρνουν και κάποια διαβράβευση τους, κάποιο αντάλλαγμα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην υπάρχουν πια αντικείμενα έξω στους κάδους. Πιστεύουμε από Σεπτέμβρη μήνα που θα ανοίξει το πρόγραμμα του Υπουργείου να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε και ακόμα μέσα σε αυτό το ίδιο πρόγραμμα είναι και 700 κάδοι κομποστοποίησης για πρέπει να κάνουμε και προχώρησμα και στην κομποστοποίηση αναγκαστικά με το καινούργια διαχείριση των απορριμμάτων και γι' αυτό τώρα πιλωτικά να παρακολουθήσατε τον προηγούμενο μήνα παραχωρήσαμε 90 κάδους κομποστοποίησης, οικιακούς κάδους κομποστοποίησης που είναι για κήπους σε διάφορους δημότες μας. Να μπορέσουν να ξεκινήσουν την κομποστοποίηση και θα υπάρχει κάποιος υπάλληλος του Δήμου κάθε μήνα να πηγαίνει να ελέγχει ή να βοηθάει άμα δημιουργούνται προβλήματα. Για να μπορέσουν να περάσουν στην νοοτροπία η διαχείριση των απορριμμάτων καλύτερα. Σαν εκπαίδευση. Τεράστια προσπάθεια. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα πόση ώρα μιλάμε και πόσα πράγματα έχουμε αναφέρει. Πράγματα που ίσως κάποια δεν είναι και τόσο γνωστά σε όλους τους δημότες. Να αναφερθούμε λίγο και στο πράσινο, στο καθεαυτού στο πράσινο. Η πόλη μας έτσι κι αλλιώς έχει πράσινο γύρω-γύρω, ναι. Αλλά μέσα στον ιστό της πόλης έχουμε αρκετό τσιμέντο και γίνονται και αρκετές προσπάθειες σας από εσάς για να μπορέσετε να πρασινίσει περισσότερο η πόλη. Έχουμε και το πάρκο Δεξαμενής. Ναι. Πραγματικά μια πνοή, ιδιαίτερα από τους καλοκαιρινούς μήνες που η πόλη γεμίζει, οι πολυκατοικίες γεμίζουν, τα σπίτια γεμίζουν. Εκεί τι ακριβώς έργο έχετε κάνει και γιατί και το τι θα θέλετε να κάνετε από εδώ και μετά, αν και πόσο βεβαίως οι δημότες επιλέξουν εσάς την επόμενη δημοτική αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μας επιλέξουν οι δημότες γιατί το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Έχει γίνει μια προσπάθεια εδώ και 5 χρόνια. Μεγάλη προσπάθεια γιατί υπήρχε για το πρόβλημα όλη αυτή τη κρίση. Υπήρχε η κρίση και στις δημόσιες υπηρεσίες και πολλά πράγματα έχουν καθυστερήσει και παρουσιάζονται τελευταία στιγμή. Έρχονται διάφορα προγράμματα στα χέρια μας. Πιστεύω ότι την επόμενη τετραετία θα έχουμε ολοκληρώσει ό,τι έχουμε υποσχεθεί και θα τα υλοποιήσουμε κιόλας. Το πάρκο, όπως έχετε δει, το τελευταίο, αν έχετε παρακολουθήσει, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Έχει να δώσει πνοή και ζωντάνια. Οπότε αυτό θα προστατεύσει το ίδιο, την πνοή και ζωντάνια θα προστατεύσει και το ίδιο το πάρκο. Προσπαθούμε να το διατηρήσουμε καθαρό. Γίνεται προσπάθεια τροφήτευσης για λουλούδια και να το απορφύνουμε. Γίνεται μια μεγάλη παιδική χαρά καινούρια. Κάποια γήπεδα τέννις, μπάσκετ. Να μπορέσει να είναι και πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο και όπως έχει ανακοινώσει και ο αντιδήμαρχος κ. Παντελέων, έχουν πάρει και κάτι χρήματα για το θέατρο. Να μπουν και εκεί στο θέατρο. Μάλιστα. Προχωράμε σιγά σιγά. Θα το ολοκληρώσουμε σύντομα. Το πάρκο θα γίνει η πνοή της πόλης μας και το πιο ωραίο σημείο. Mm-hmm. Το πράσινο έχουμε πολύ ελάχιστους κυπουρούς. Έχουμε 5 άτομα, λέγεται.
Και δεν είναι μόνο πρόβλημα να κόψουμε τα κορτάρια που ο κόσμο περιμένει, για να κόψουμε κορτάρια. Τώρα, αν διατηρήσουμε και τον καζόν, πρέπει να βάλουμε και λουλούδια να μορφύνουμε την πόλη μα. Όπω βάλουμε τι γλάστρε στα πάνω στα κολόνε. Είναι πολύ ωραίε, εμένα μου αρέσουν ιδιαίτερα, με ωραία χρώματα. Θα προσπαθήσουμε να τι αυξήσουμε στο μέλλον. Αλλά είμαστε τόσοι λίγοι υπάλληλοι που όλοι κάνουν τεράστια προσπάθεια. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μάλλον θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια εταιρεία να μπορέσει να τους βοηθήσει εξωτερική, γιατί δεν θα τα απεξέλθουμε. Μάλιστα. Και θα πούμε και αυτό και θα κλείσουμε με κάτι ευχάριστο στο τέλος. Γιατί τα αδέσποτα είναι κάτι το οποίο στο Λουτράκι TV το συναντάμε αρκετές φορές ερωτήσεις των δημοτών. Τα αδέσποτα τα οποία είναι ουσιαστικά μια αρμοδιότητα του Δήμου και του δικού σας κομματιού, αλλά δεν ελέγχονται γιατί το λέει η λέξη αδέσποτα. Τι γίνεται λοιπόν στην προηγούμενη περίπτωση? Είμαι υπεύθυνος αντιδήμος για τα αδέσποτα της πόλης. Από το 2014 έχω ξεκινήσει. Όταν ξεκίνησα, ο Δήμος είχε ξεκινήσει τα διαχείριση των αδέσποτων από πολύ παλιότερα, το 2007. Και είχα μια συνεργασία με τη Δικεπάζ. Αλλά επειδή η Δικεπάζ είχε και πολύ μεγάλο έργο, δεν προλαβαίναμε να μας θυρώσει όσα ζώα θέλαμε εμείς. Γι' αυτό ξεκίνησαμε το 2015, κάναμε μια σύμβαση με ιδιώτες γιατρούς που είναι στο Δήμο μας. Και βασικό να φέρουμε και τα χρήματα από εδώ. Και κάνουμε ένα πρόγραμμα κάθε χρόνο 60.000 ευρώ. Mm-hmm. Έχουμε δύο κτηνιάτρους που πληρώνονται και γύρω στα 15.000 ευρώ το χρόνο καταναλώνουμε για τροφές. Τι κάνουμε, στηρώνουμε τα αδέσποτα μας, έχουν ηλεκτρονική σήμανση όλα τα αδέσποτα, τους κάνουμε θεραπευτική αγωγή και έχουν προχωρήσει πολλές εκθεσίες. Και μετά το άσχημο είναι ότι όταν ένα ζώο το πάρουμε, το στηρώσουμε, το γιατρέψουμε. Η νομοθεσία λέει πρέπει να το αποθέσουμε στο φυσικό του περιβάλλον, εκεί που το πήραμε ακριβώς. Δεν μπορούμε να το φυλακίσουμε. Έτσι η νομοθεσία απαγορεύεται. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε προχωρήσει, κάναμε δημοτικό χτινιατρίο, δηλαδή μας, και κάποια σκυλιά έχουμε εκεί πέρα που θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα, για να μπορέσουμε να τα προστατεύσουμε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εθελοντές εδώ στο Λουτράκι. Παρόλο που είναι λίγοι, κάνουν τεράστια βρήματα. Τεράστιες προσπάθειες. Αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τα αδέσποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάθε χρόνο στηρώνουμε 220 αδέσποτα. Σκεφτείτε μου, στηρώσω 800 αδέσποτα σκυλιά και παραπάνω και γάτες. Και παρόλα αυτά βλέπουμε το πρόβλημα δεν μειώνεται. Δεν μειώνεται. Αυτό μου φέρνει διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου. Μου φέρνει διάφορες σκέψεις γιατί πρέπει όλοι να κάνουν μια διαδημοτική συνεργασία, όλοι οι Δήμοι να κάνουν μια κοινή προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι γίνεται παντού στην Ελλάδα. Εμείς στην Πυροπόννηση νομίζω ο Δήμος Λουτρακίου είναι από τους μοναδικούς Δήμους που κάνει τόσο τεράστια προσπάθεια με τα αδέσποτα. Και τα φροντίζουμε και τα στηρώνουμε και τα προστατεύουμε. Ακόμα θέλω να προστατεύσουμε και τους δημότες. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές τις προσπάθειες. Γίνονται με τα ζώα, γίνονται και για τους δημότες μας. Και έχουν προχωρήσει και σε άλλα πράγματα. Στην παραλία μου πάλι σε δύο σημεία, ειδικά σε κουλάκια, μια εταιρεία ΝΟΚΑΚΑ. Λέγεται που μπορούμε με αυτό να μαζεύουμε τα απορρίμματα. Και θα παρακαλέσω και όλοι που έχουν τα σκοζόμενα, που βγαίνουν έξω και κάνουν βόλτα, μην τα αφήνουν οπουδήποτε και αφήνουν τα λίμματά τους. Να μπορούν να τα μαζέψουν. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε ένας πολιτισμένος και καθαρός Δήμος, πρέπει και εμείς ήδη να το προσέχουμε ιδιαίτερα. Μέσα από το σπίτι μας και κάνει πολιτισμός για να βγει έξω. Μάλιστα. Θελοντές, έχουν και θελοντές στην μια τους, που έρχονται μια φορά το χρόνο. Εδώ μας κάνουν μεγάλη προσπάθεια, στηρώνουν πολλά, γύρω στα 40-45 σκυλιά μέσα σε μια ημέρα έρχονται. Και τα στηρώνουμε, εμείς φιλοξενούμε. Μάλιστα. Μιλάμε αρκετή ώρα και έχετε τελικά πραγματικά ένα πολύ δύσκολο έργο να κάνετε. Αυτό με την καθαριότητα, την καθημερινότητα. Και θα έλεγα ότι είναι βασικό αυτό να ξεκινάει από τα σχολεία, από το μικρό παιδί. Γιατί αν μεγαλώσει και γίνει δημότης, ο οποίος δεν θα έχει εκπαιδευτεί σωστά, θα ξανακάνει πάλι τα ίδια. Και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος που θα είναι στη θέση σας, μετά από πολλά χρόνια, σας εύχομαι να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα. Σωστά, σωστά. Γίνονται λοιπόν κάποιες κινήσεις να πάμε στο πρόβλημα πριν υπάρξει πρόβλημα. Δηλαδή, ο μικρός σου μαθητής, η μικρή μαθήτρια, να μάθετε, δεν πρέπει να πετάει το χαρτάκι κάτω. Αν το πετάξει κάτω, κάποιος άλλος πίσω θα πρέπει να το μαζέψει. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση αυτή. Πρέπει η εκπαίδευση να ξεκινήσει τα μικρά παιδιά από την υπηαγωγή, από το δημοτικό, από το σπίτι, από τους γονείς. Εμείς ήδη να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στην καθαριότητα, στην ανακύκλωση. Και πάνω σε αυτό το θέμα προχωρήσαμε εδώ και δύο χρόνια τώρα. Κάνουμε μια συνεργασία με ένα πρόγραμμα, το λέμε Follow Green, Λουτράκι,
που είχε η ανακύκλωση χαρτίου σε όλες τις αίθουσες των δημοτικών σχολείων του Δήμου μας. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση. Μεγάλη ανταπόκριση, να σχεδίδει 4.000 κιλά χαρτί είχε ανακυκλωθεί και φέτος προχωράει καλά και κάναμε συνεργασία για αυτό το πρόγραμμα που κάνει με να ευχαριστήσω και την Ιδρία, τα νεαρά του Τρακίου μας παραχωρήσαν τους χάρτινους κάδους που με δώσει στα σχολεία μέσα και την εταιρεία Αφίες που είναι για τις λάμπες και ακόμα και την Revive που είναι για τα ανακυκλώσιμο λάδι. Πάνω σε αυτό συμμετέχουν και διάφορες επιχειρήσεις του Δήμου μας που κάθε δημότης μπορεί να μπει στο site το Follow Green και με διάφορες ερωτήσεις ή ενημερωτικά παίρνει κάποιους πόντους που μπορεί αυτούς τους πόντους να εξαργυρώσει σε διάφορα μαγαζιά του Δήμου μας. Αυτό γίνεται και συνεχίζει μετά η βράβη στα σχολεία και που παθητές τους αρέσει αυτό και παιχνίδι, αλλά και παιχνίδι και βλέπουν ότι προσφέρουν κάτι. Και από ό,τι ακούω και πολλούς γονείς πάνε σπίτι και τους κάνουν μαθήματα μετά στους γονείς για την ανακύκλωση. Ναι. Ενθουσιάζουν και κάνουν και ανακύκλωση στους γονείς. Φανταστείτε λοιπόν οι μαθητές, τα παιδιά εκπαιδεύουν τους γονείς. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι έχει απόδοση το πρόγραμμα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Πλησιάζοντας λοιπόν προς το τέλος, θα ρωτήσω το εξής. Στην Κυριακή έχουμε εκλογική διαδικασία. Θεού θέλοντος και δική σας επιλογή, αν όχι την πρώτη, τη δεύτερη Κυριακή, ας πούμε ότι κερδίζει ο συνδυασμός σας. Θα αποφασίσει ο Δήμαρχος σε συνεργασία με εσάς που θα δώσει τις επιμαχίες. Αυτό το δύσκολο έργο που είχατε όλο αυτό το διάστημα, θα θέλατε να το ξαναεπιφορτιστείτε ουσιαστικά και να το αναλάβετε και την επόμενη τετραετία που έρχεται. Να συμπληρώσω ότι θα είμαστε Δήμαρχος μέχρι 31 Αυγούστου. Ναι. Μετά ο Δήμαρχος θα δώσει την αρμοδιότητα. Ναι. Α, θα έχετε και το καλοκαίρι δηλαδή, το δύσκολο. Το καλοκαίρι δεν θα το καταλήψω, το καλοκαίρι δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Εγώ που με αναθέσει ο Δήμαρχος του καθήκοντα με αναθέσει, θα προσπαθήσω να τα εκπληρώσω. Δεν με κουράζει το έργο που κάνω. Δεν με κουράζει, είμαι για άνθρωπος που μου αρέσει να λύνουν τα προβλήματα, εγώ ίδιος. Τα ακολουθώ και προσπαθώ να τα λύσω. Είμαι άνθρωπος που είναι από το πρωί, από τις πρωινές ώρες, μέχρι αρκετά αργά το μεσημέρι. Προσπαθώ να είμαι κοντά στο προσωπικό, να λύνω τα προβλήματα, κοντά στους πολίτες, να προσπαθώ να λύσω τα προβλήματά τους όσο δυνατόν και κάνω τα δυνατά. Δεν με κουράζει καθόλου, δεν έχω κουραστεί, η αλήθεια είναι. Μάλιστα. Και δεν πιστεύω και στο μέλλον θα κουραστώ. Αν όταν κουραστώ θα αποσυρθώ, θα το μάθουν όλοι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που μας διαθέσατε και να ευχηθούμε εμείς από το δικό μας πόστο να κερδίσω καλύτερο σε αυτή την εκλογική διαδικασία, αυτός που πραγματικά θα βοηθήσει το Δήμο και θα το πάει ακόμα πιο μπροστά. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές. Για μια τετραετία θα μας δώσουν την ευκαιρία οι δημότες μας, οι συντοπίτες μας να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Ευχαριστώ πολύ.